ήταν δακρυσμένοι, κλαίγανε. Βλέπαμε μπροστά το λιμάνι και ξέραμε ότι μέσα στην αγκαλιά του στο βυθό υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι δικοί μας. Όλα αυτά, ξέρετε, με έφεραν σε κάποια όρια. Τα μάτια του πατέρα Κύριλου βουρκώνουν όταν αναπολύει τη στιγμή που έριξε τον Τίμιο Σταυρό στο λιμάνι της Σμύρνης ανήμερα τα Θεοφάνεια, 94 χρόνια μετά τον ξεριζωμό. Θυμήθηκα παλιές διηγήσεις που έλεγαν ότι όταν κατέβαινε ο Εθνοϊερομάρτης, ο Χρυσόστομος, να ρίξει το Σταυρό, έτρεχαν οι Τούρκοι, έτρεχαν οι Αρμένιδες, έτρεχαν οι Καθολικοί να δούνε πώς οι Ορθόδοξοι Ρωμιοί γιορτάζουν τα Θεοφάνεια. Έριξε το Σταυρό μέσα στα νερά εκείνα που δέχθηκαν το αίμα όλων των σφαγιαστέντων, των βιαστέντων κοριτσιών, των μωρών που λόγχισαν τσέτες. Για τους προγόνους μας. Ο ιερέας, ο οποίος συγκλώνησε ολόκληρο τον ελληνισμό, βρέθηκε στην Αγία Σοφία, το μετόχι του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ανθούσα, και μίλησε στο Μέγκα και στην Αναστασία Τσιβγούλη για τις συγκινητικές στιγμές που βίωσε στην προκυμαία της Σμύρνης. Ένα κοριτσάκι μου έφερε ένα μάτσο βασιλικό και ζουμπούλια μαζί που κάναμε τον αγιασμό, και μετά το ρίξαμε εκεί μέσα στη θάλασσα για τους προγόνους μας. Όλοι οι μικρασιάτες της Αττικής ήταν εκεί, στο μετόχι του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ανθούσα, για να συγχαρούν από κοντά τον ιερέα από τη Μυτιλίνη, ο οποίος 94 χρόνια μετά και με την άδεια των τουρκικών αρχών άγιασε τα ματωμένα νερά της Σμύρνης. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν τον είδα τον πατέρα Κύριλο και πέταξε τα λουλούδια στη θάλασσα και είπε για τους προγόνους μας. Όταν βλέπει κάποιος άνθρωπος που κατάγεται από εκεί, που οι γονείς του ήρθαν από εκεί, που οι παππούδες έμειναν εκεί, τέτοιες εκδηλώσεις, δεν μπορεί παρά να νιώθει ξεχωριστή συγκίνηση.